Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι πολύ μεγάλη μου η τιμή και η χαρά να πω δύο λόγια εισαγωγικά για τον ομιλητή. Ο Παύλος Σούρλας είναι ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου στην Νομική Σχολή Αθηνών, ακαδημαϊκός στην έδρα Ηθική των Επιστημών, Βιοηθική. Το κύριο συγγραφικό του έργο, το οποίο περιλαμβάνει ήδη 12 βιβλία και πολυάριθμα άρθρα, δημοσιευμένα σε περιοδικά και τιμητικούς τόμους, αντιστοιχεί πλήρως στους τίτλους του. Στο γνωστικό κλάδο της φιλοσοφίας του δικαίου, το έργο του ομιλητή αποτελεί τομή, οπωσδήποτε, για την ελληνική επιστήμη και φιλοσοφία του δικαίου, αλλά όχι μόνο για αυτήν. Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξει κανείς ότι από όλους τους τομείς της πρακτικής φιλοσοφίας, αυτοί οι οποίοι πράγματι άνθησαν τις τελευταίες δεκαετίες μετά τη ρολσιανή θεωρία της δικαιοσύνης, είναι πρωτίστως η κλάδη της φιλοσοφίας του δικαίου και της μεταηθικής. Και το έργο του ομιλητή βρίσκεται εδώ στην πρωτοπορία. Ο ομιλητής υποστηρίζει την εγγενή σχέση δικαίου και ηθικής και την δυνατότητα θεμελίωσης των δικανικών κρίσεων με τέτοια εκλέπτυνση και εμπάθυνση που ήταν, νομίζω, αδιανόητη κατά το παρελθόν. Το βασικό του φιλοσοφικό έργο στο πεδίο της φιλοσοφίας του δικαίου έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις που φιλοξενούν αυτή την εκδήλωση με τίτλο «Δίκαιο και δικανική κρίση». Το 2017 είναι μια πραγματεία 1000 σελίδων η οποία συμπυκνώνει μια μακρά πανεπιστημιακή διδασκαλία και καλλιέργεια του γνωστικού κλάδου της φιλοσοφίας του δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Τώρα στο γνωστικό αντικείμενο της βιοηθικής, το οποίο ήταν κάποτε, ας μου επιτραπεί, το πεδίο του ερασιτέχνη. Στο γνωστικό πεδίο λοιπόν της βιοηθικής, ο Παύλος Σούρλας άνοιξε το δρόμο της συστηματικής διερεύνησης του αντικειμένου, συνδέοντας από την αρχή τα βασικά ζητήματα της βιοηθικής με την νομιμοποίηση του κρατικού εξαναγκασμού σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, όχι μόνο από την οπτική γωνία μιας θεωρίας δικαιοσύνης, αλλά μιας θεωρίας για την εγγενή αξία της ζωής, ιδίως για την εγγενή αξία του ανθρώπινου βίου. Από τις ίδιες εκδόσεις, τις φιλόξενες εκδόσεις, έχει εκδοθεί και ένα βιβλίο του με τίτλο «Ρυθμίζοντας τα του βίου», ενώ μερικές από τις πολλές ειδικές μελέτες του στα θέματα της βιοηθικής έχουν συγκεντρωθεί σε μια άλλη ειδική έκδοση. Το συγγραφικό έργο του ομιλητή στο πεδίο αυτό συνυφαίνεται με το ερευνητικό του έργο σε ένα διιδρυματικό και διεπιστημονικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο οργανώνεται από τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιατρικής, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και από την Νομική Σχολή Αθηνών. Ο ομιλητής είναι από τους ιδρυτές του προγράμματος αυτού και βασικός συντελεστής της μεγάλης επιτυχίας του, έτσι, και της λειτουργίας του μέχρι σήμερα. Πρόκειται για το πρώτο μεταπτυχιακό αυτού του είδους στη χώρα μας. Τέλος, το έργο του Παύλου Σούρλα στην Ηθική των Επιστημών συνδέεται και με το θέμα της σημερινής ομιλίας του. Ο ομιλητής, εκδηλώνοντας και εδώ τις διανοητικές του αρετές, υπερασπίζεται μεν την αυτονομία της ηθικής έναντι των προκλήσεων της επιστημονικής προόδου
στο πεδίο του εν γέννη ανθρωπίνος πράτην, εγκαινιάζοντας όμως και έναν διάλογο μεταξύ πρακτικής φιλοσοφίας και επιστημών από το ίδιο το περιεχόμενό τους. Χωρίς δηλαδή εξωτερικές προς το περιεχόμενό τους παραδοχές, οι οποίες είναι συνήθως δογματικές. Ένα διάλογο επί ίσης όρης. Αν αποδίδω με ακρίβεια το πνεύμα του ομιλητή, οι επιστήμες δεν θα είχαν να μάθουν τίποτε από τη φιλοσοφία, όχι μόνο την πρακτική αλλά και τη θεωρητική, αν συγχρόνως και η φιλοσοφία δεν είχε να μάθει κάτι από τις επιστήμες. Δεν μπορούμε δηλαδή να διευρύνουμε τον προβληματισμό μας και τη γνώση μας στους τομείς αυτούς χωρίς έναν διάλογο επί της ουσίας και επί ίσης όρης. Η θεωρητική στοιχείωση ή πλαισίωση του ερευνητικού έργου του ομιλητή στο πεδίο αυτό, στο οποίο έχει πλέον αφοσιωθεί, έχει λάβει χώρα, θεωρώ, στο τελευταίο μεγάλο έργο του, την πραγματεία του, που και αυτή εκδόθηκε από τις ίδιες εκδόσεις με τίτλο «Εξατομίκευση και γενίκευση στη φιλοσοφία της πράξης». Είναι 500 σελίδων και εκδόθηκε το 2021. Μου αφαιρώ όμως αμέσως το λόγο και τον δίνω στον ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πριν απ' όλα τις φιλόξενες πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης που μου έκαναν τη τιμή και μου έδωσαν τη χαρά για την απόψινη εκδήλωση. Ευχαριστώ τον Φίλιππο, επί σειρά ετών στενό μου συνεργάτη και στη Νομική Αθηνών αλλά και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της βιοειθικής, το οποίο ιδρύσε κυρίως η κυρία Τζινόρεμα, η οποία βρίσκεται εδώ παραδίπλα και την ευχαριστώ πάρα πολύ που παρευρίσκεται. Και βέβαια ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε απόψε και με τιμάτε με την παρουσία σας. Το θέμα για το οποίο θα ήθελα να σας μιλήσω, με την συντομία που επιβάλλει η απόψινή εκδήλωση, έχει τίτλο «Νευροεπιστήμες και ελευθερία της βουλήσεως». Το πρόβλημα της ελευθερίας της βουλήσεως έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πιο δύσκολα φιλοσοφικά προβλήματα εν γέννη. Η δυσκολία του αναδείχθηκε κυρίως κατά τους νεότερους χρόνους. Βέβαια και στην αρχαία φιλοσοφία απαντά ένας προβληματισμός που μπορεί να θεωρηθεί πρόδρομος του νεωτερικού. Παραδείγματος χάριν στη συζήτηση των στοικών περί ημαρμένης ή αργότερα στη θεολογική συζήτηση περί της επίδρασης της Θείας Χάριτος στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Όμως, τα νεότερα χρόνια το πρόβλημα απέκτησε πολύ μεγαλύτερη οξύτητα με την αντικατάσταση του τελολογικού από το μηχανικό κοσμοείδωλο και την αναγωγή του νόμου της αιτιότητας σε κλειδί για την εξήγηση όλων των φαινομένων. Αυτή είναι η βασική θέση της λεγόμενης φυσιοκρατίας, την οποία πολλοί σήμερα ορίζουν ως την αντίληψη περί του κόσμου ως ενός κλειστού συστήματος αιτιωδών σχέσεων. Το βασικό και για πολλούς αναπάντητο ερώτημα που τίθεται από μια τέτοια αφετηρία είναι το εξής. Τι θέση έχει μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο η ανθρώπινη πράξη? Είναι άραγε και αυτή ένα φαινόμενο όπως όλα τα άλλα, έτσι ώστε η τέλεσή της να εξηγείται με βάση γενικούς νόμους αιτιότητας, ως εκ των οποίων αν συντρέξουν ορισμένα συμβάντα που ανήκουν στον κύκλο των κατά τον εφαρμοζόμενο νόμο αιτίων, να επέλθουν αναγκαία
και τα αποτελέσματα που συνιστούν την τέλεση της πράξης. Ποια είναι η σημασία της πρόθεσης του πράττοντος? Είναι άραγε ο σχηματισμός της ένα προκαταρκτικό αλλά πάντως διακριτό γεγονός που προκαλεί αιτιωδώς την τέλεση της πράξης, αλλά και παράγεται και το ίδιο αιτιωδώς από άλλα προγενέστερα γεγονότα, όπως ιδίως το σχηματισμό επιθυμιών, κλήσεων, διαθέσεων και άλλων συναφών ψυχολογικών και νοητικών δεδομένων. Ή μήπως ο σχηματισμός της πρόθεσης είναι έργο του υποκειμένου που δεν προκαθορίζεται ή πάντως δεν προκαθορίζεται πλήρως από παράγοντες οι οποίοι να μπορούν να περιγραφούν ως γεγονότα ή πραγματικά δεδομένα εντασσόμενα σε μία αδιάκοπη αλυσίδα αιτιωδών σχέσεων. Αυτό, αν ήταν δυνατό, δηλαδή αν υπάρχει κάτι και πέρα από αυτή την αλυσίδα, θα συνιστούσε την ελευθερία της βουλήσεως. Το δίλημα που τίθεται είναι προφανές. Είτε η αιτιώδης αλυσίδα είναι πράγματι πανταχού παρούσα και αδιάκοπη, επομένως δεν υπάρχει ελευθερία της βουλήσεως και οι περί του αντιθέτου εντυπώσεις μας είναι απατηλές, είτε η εικόνα του κόσμου ως ενός κλειστού συστήματος αιτιωδών σχέσεων πρέπει να αναθεωρηθεί και να συμπληρωθεί με κάτι άλλο. Ποιο όμως μπορεί να είναι αυτό? Κατά τους νεότερους χρόνους έχουμε μάθει να είμαστε δύσπιστοι προς τις παραδοσιακές, πλατωνικές απαντήσεις. Μας προκαλεί δηλαδή αμηχανία η λύση της οντολογικής υποστασιοποίησης ενός δεύτερου κόσμου πέρα από τον φυσικό, του κόσμου των νοητών όντων. Έτσι, η διαμάχη γύρω από την ελευθερία της βουλήσεως πήρε αρχικά τη μορφή της σύγκρουσης μεταξύ των υποστηρικτών και των αρνητών του δετερμινισμού, της άποψης δηλαδή ότι οι πράξεις μας είναι αιτιωδώς πλήρως καθορισμένες. Η αρχική αυτή διαμάχη εμπλουτίστηκε από τον Καντ και ύστερα με απόψεις που επιχείρησαν να δείξουν ότι η αιτιώδης εξήγηση γενικά και των ανθρώπινων πράξεων ειδικότερα είναι μεν αφεαυτής απόλυτα θεμητή, κινείται ωστόσο σε διαφορετικό επίπεδο λόγου από τη θεώρησή τους από τη σκοπιά των ίδιων των δρόντων και των λόγων, ηθικών ή άλλων, που αυτοί εκτιμούν ότι τους δεσμεύουν. Κατά τον Καντ, όπως ορίμασε σιγά σιγά το έργο του, η ελευθερία της βουλήσεως είναι αδύνατο να εξηγηθεί ή να αποδειχθεί. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τη συνειδητοποιήσουμε αναστοχαστικά ως την αναπόδραστη προϋπόθεση της δυνατότητας ορθολογικής δικαιολόγησης των πράξεών μας. Μιας πρακτικής στην οποία όλοι επιδιδόμαστε και θα ήταν οξύμορο να την θεωρήσουμε ανώφελη. Θεώρησε μάλιστα ότι οι ανθρώπινες πράξεις, τουλάχιστον όσες είναι ορθολογικές, συνιστούν παρέμβαση στον κόσμο των αιτιωδών σχέσεων, κάνοντας λόγο για αιτιότητα εξελευθερίας. Ότι δηλαδή η ελευθερία μας συνίσταται στο να αρχίζουμε μία νέα αιτιώδη αλυσίδα από μόνοι μας. Η σχετική φιλοσοφική συζήτηση συνεχίζεται ζωηρή μέχρι σήμερα και έχει στο μεταξύ γεννήσει πολλές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιδέες. Δεν είναι ωστόσο εδώ ο σκοπός μου να μιλήσω για όλα αυτά, αλλά για κάτι άλλο. Ξεκινώντας από τον Καντ, ανακύπτει το ερώτημα μήπως η ελευθερία της βουλήσεως, αν δεν αποδεικνύεται η ίδια θετικά, μπορεί πάντως να αμφισβητηθεί αρνητικά, δηλαδή αν καταδειχθεί το αντίθετό της.
Ενδέχεται δηλαδή να υπάρχει τρόπος να δειχθεί βάσει σχέσεων αιτιότητας και μόνο ότι στον κόσμο δεν υπάρχει θέση για την ελευθερία της βουλήσεως. Αυτό θα αποτελούσε ριζική αμφισβήτηση της ελευθερίας της βουλήσεως, άρα κατ' επέκταση και της αυτονομίας του προσώπου και της ίδιας της υπόστασης της ηθικής. Θα σήμαινε την οριστική νίκη της φυσιοκρατίας. Η σχετική συζήτηση αναζωπηρώθηκε πράγματι τα εντελώς τελευταία χρόνια, ύστερα από ορισμένες εντυπωσιακές νευροεπιστημονικές έρευνες, για τις οποίες απόψε θα ήθελα να πω λίγα λόγια. Στον εκτός της επιστήμης χώρο, η ελευθερία της βουλήσεως θεωρείται θεμελιώδης προϋπόθεσης ηθικής, αλλά και της θεσμικής πρακτικής μας. Αν δεν προϋποθέσουμε την ικανότητά μας να επιλέγουμε το είδος των πράξεων που τελούμε κάθε φορά, διαμορφώνοντας αντίστοιχες προθέσεις, να είμαστε αυτούργοι των πράξεών μας και όχι απλώς παθητικοί δέκτες όσων μας συμβαίνουν, να διαπλάθουμε αυτόνομα τον βίο μας και όχι απλώς να ζούμε τυχαία ως έρμεα φυσικών δυνάμεων, τότε στερείται νοήματος η ικανότητά μας να εκτιμούμε αγαθά, να αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε ορισμένους κανόνες ή να θεωρούμαστε κάποιες φορές υπεύθυνοι για την πορεία που με τις πράξεις μας προσδίδουμε στην εξέλιξη των πραγμάτων. Διότι διαφορά τίποτε δεν θα δικαιολογεί την εντύπωσή μας ότι όταν πράττουμε, εμείς είμαστε που πραγματικά επηρεάζουμε τον ρύθμο των πραγμάτων. Αν δεν έχουμε αυτή την ικανότητα, η ηθική και όλοι οι θεσμοί μας που βασίζονται στην ύπαρξη προσωπικής ευθύνης θα είναι μία φταπάτη. Όσο και αν μια τέτοια παραδοχή ξενίζει τους περισσότερους από εμάς, υπάρχουν σήμερα επιστήμονες που έχουν φτάσει σε παρόμοια συμπεράσματα, είτε τα ομολογούν ρητά, είτε προσπαθούν να υπεκφύγουν, να μην τα πούν ρητά. Οι σχετικές έρευνες ξεκίνησαν περί τα μέσα της δεκαετίας του 1980 από μια ερευνητική ομάδα υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού νευροβιολόγου Benjamin Libet. Ο Libet σχεδίασε και εκτέλεσε ένα πείραμα για να μελετήσει κατά πόσο η κοινή εντύπωση ότι ο ανθρώπινος νους είναι σε θέση να διαμορφώνει προθέσεις και να θέτει σε κίνηση τους μηχανισμούς για την μετατροπή τους σε σωματικές κινήσεις και πράξεις συμβαδίζει με τις διεργασίες που είμαστε πλέον σε θέση να διαπιστώσουμε ότι λαμβάνουν χώρα κάθε φορά στον εγκέφαλό μας όταν τελούμε μια πράξη. Προς το σκοπό αυτό υπέδειξε στους μετέχοντες στο πείραμα να εκτελέσουν αυτόβουλα μια απλή πράξη, συγκεκριμένα μια κίνηση του χεριού τους, χωρίς να τους δοθεί προηγουμένως ένα εξωτερικό νεύμα, ζητώντας τους να καταγράψουν και την ακριβή χρονική στιγμή κατά την οποία συνειδητοποιούν την πρόθεσή τους να προβούν σε αυτήν. Προς το σκοπό αυτό τους τοποθέτησε μπρος σε ένα μεγάλο ρολόι με δείκτη που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, έτσι ώστε ένας κύκλος του να ισοδυναμεί με ένα δευτερόλεπτο. Παράλληλα καλωδίωσε καταλλήλως το κρανίο των συμμετεχόντων στο πείραμα, ώστε να καταγράφονται οι ηλεκτρομαγνητικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλό του. Το ότι τέτοιες μεταβολές παρατηρούνται πράγματι ήταν βέβαια ήδη γνωστό από χρόνια, χάρη σε προηγούμενες έρευνες. Το ρολόι ήταν ρυθμισμένο κατά τρόπο ώστε η κίνηση του δείκτη να αρχίζει ταυτόχρονα με την πρώτη εμφάνιση των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Ειδικότερα, ο Libet ζήτησε από τους μετέχοντες στο πείραμα να παρατηρήσουν και να συγκρατήσουν ή δυνατόν την ακριβή θέση του δείκτη του ρολογιού, δηλαδή την ακριβή χρονική στιγμή
κατά την οποία θα συνειδητοποιούσαν την πρόθεσή τους να κινήσουν το χέρι τους. Ενώ επιπλέον θα καταγραφόταν στη συνέχεια και η ακριβής χρονική στιγμή κατά την οποία θα άρχιζε πράγματι η εκτέλεση της ζητούμενης σωματικής κίνησης. Το αποτέλεσμα υπήρξε εντυπωσιακό. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι η συνειδητοποίηση της πρόθεσης προσκύνηση του χεριού δεν υπήρξε ταυτόχρονη με την έναρξη των ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών, αλλά την ακολούθησε κατά περίπου 350 χιλιοστά του δευτερολέπτου, χρονικό διάστημα που βέβαια δεν μας είναι αντιληπτό στις καθημερινές μας πράξεις. Διαπιστώθηκε επίσης ότι λίγο περισσότερος χρόνος μεσολαβεί μεταξύ της συνειδητοποίησης της πρόθεσης και της εκτέλεσής της, δηλαδή της έναρξης της κίνησης του χεριού. Τι συμπεράσματα μπορούν να συναχθούν από τα ευρήματα αυτά? Ο Λίμπετ υποστήριξε ότι η έναρξη των ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών εγγενιάζει ένα στάδιο που αποκάλεσε, χρησιμοποιώντας μια ήδη γνωστή στη βιβλιογραφία έκφραση, δυναμικό ετοιμότητας, readiness potential, ή ο αρχικός όρος ήταν γερμανικός, Bereitschaftspotential, που ενισχύεται σταδιακά και παραμένει μη συνειδητό στον δρόντα για το διάστημα των 350 χιλιοστών του δευτερολέπτου, δηλαδή μέχρι ότου μπορεί να αρχίσει να γίνεται λόγος για ενσυνείδητη πρόθεση. Συνήγαγε έτσι ότι οι μεταβολές στο νευρικό σύστημα και όχι νοητικά συμβάντα, όπως ιδίως ο σχηματισμός συνειδητής πρόθεσης, είναι η πραγματική, δηλαδή η φυσική αιτία της πράξης. Και το γενικό συμπέρασμά του ήταν ότι η ενσυνείδητη βούληση ή οποιαδήποτε άλλα μη βιολογικά δεδομένα δεν είναι σε θέση να θέσουν αφεαυτόν σε κίνηση την αιτιώδη αλυσίδα που καταλήγει στην τέλεση της πράξης. Και ότι άλλες μη συνειδητές δυνάμεις έχουν και χρονικά και ουσιαστικά τον πρώτο ρόλο. Δεν υπάρχει αιτιότητα εξελευθερίας, μια απόρριψη της παλιάς καντιανής ιδέας. Ακολούθησε ένας καταιγισμός δημοσιευμάτων, ορισμένα από τα οποία υποστήριξαν απροκάλυπτα ότι το πείραμα απέδειξε πλήρως την ανυπαρξία ελευθερίας της βουλήσεως. Ο ίδιος ο Λίμπετ, διστάζοντας να επιμείνει σε αυτό το συμπέρασμα, μετρίασε λίγο αργότερα την άποψή του, υποστηρίζοντας ότι η ελευθερία της βούλησης δεν είναι εντελώς ανύπαρκτη, αλλά υφίσταται μόνο ως βέτο, ως δυνατότητα διακοπής της πορείας από την εμφάνιση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και τη συνειδητοποίηση της πρόθεσης μέχρι την τέλεση της πράξης, διακοπή που είναι εφικτή κατά το σύντομο διάστημα μεταξύ της συνειδητοποίησης αυτής και της έναρξης των σωματικών κινήσεων, ακριβώς με τη ματέωση αυτών των κινήσεων. Το πείραμα του Λίμπετ ακολουθήθηκε από πληθώρα άλλων πειραματικών παραλλαγών του. Οι περισσότερες από αυτές επιβεβαίωσαν τα ευρήματά του, ορισμένες έθεσαν όμως και μερικά ερωτήματα που προκάλεσαν αμφιβολίες. Οι συζητήσεις υπήρξαν όμως εντονότερες, όχι ως προς τα ευρήματα του αρχικού πειράματος, αλλά ως προς την αξιολόγηση των συμπερασμάτων του. Ορισμένοι συγγραφείς, προερχόμενοι κυρίως από τις φυσικές επιστήμες, έσπευσαν να επικροτήσουν ή και να υπερακοντήσουν τα αρχικά συμπεράσματά του, απορρίπτοντας ακόμα και τη μεταγενέτερη προσπάθειά του να διασώσει την ελευθερία της βούλησης μέσω της ιδέας του βέτο. Αυτό θεωρήθηκε υπεραπλουστευτικό, επειδή και η ματέωση των σωματικών κινήσεων είναι και αυτή μία πράξη, έστω αρνητική, που υπόκειται στην ίδια ακριβώς νευροφυσιολογική διαδικασία, με νέα χρονική καθυστέρηση μεταξύ νευροφυσιολογικών μεταβολών και συνειδητοποίησης της νέας πρόθεσης, που δεν αφήνει
χρόνο για συνειδητή ανάκληση. Υποστηρίχθηκε δηλαδή ακόμα πιο κατηγορηματικά όχι μόνο ότι δεν υπάρχει ελευθερία της βούλησης, αλλά και ότι η δημόδης αντίληψη περί του αντιθέτου, αλλά ακόμα και οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις ηθικής και νομικής ευθύνης που παραδεχόμαστε, αποτελούν αυταπάτη. Υπήρξαν ωστόσο και πολλοί που υποστήριξαν ότι το αρχικό πείρμα του Λίμπετ αδυνατεί να επιβεβαιώσει ένα τέτοιο σκεπτικιστικό συμπέρασμα. Το βασικό επιχείρημα των αρνητών του συμπεράσματος αυτού είναι ότι στο αρχικό πείραμα οι μετέχοντες γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια πράξη πρέπει να τελέσουν και επομένως η συνειδητή απόφασή τους να προχωρήσουν στην τέλεσή της εντάσσεται σε ένα πρότυπο εκτέλεσης σωματικών κινήσεων η οποία αδυνατεί να χρησιμεύσει ως το βασικό υπόδειγμα του πώς πράττουμε. Διότι σε περιπτώσεις όπως αυτές του πειράματος Λίμπετ, κάποια στοιχεία της πρόθεσης είναι ήδη διαμορφωμένα εκ των προτέρων από τις οδηγίες που έχουν δοθεί στους συμμετέχοντες. Επομένως, είτε μπορούμε να πούμε ότι κάποιο στοιχείο πρόθεσης υπάρχει ήδη εξ αρχής, έστω μη ολοκληρωμένο, είτε ότι η πρακτική κίνηση είναι μάλλον αυτόματη αντίδραση και επομένως ο σχηματισμός ενσυνείδητης βούλησης είναι κατά βάση περιττός. Ας σημειωθεί ότι επειδή οι μετρήσεις του χρόνου στο πείραμα ενήχαν αναγκαία ένα στοιχείο αβεβαιότητας, οι μετέχοντες γι' αυτό υποχρεώθηκαν να το επαναλάβουν πολλές φορές προκειμένου να υπολογιστεί και ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος του μεσολαβούντος χρόνου, πράγμα που βέβαια με την κάθε επανάληψη έκανε όλο και πιο προφανή την εκ των προτέρων ζητούμενη διαμόρφωση πρόθεσης. Το πείραμα όμως, και αυτός υπήρξε ο πυρήνας της κριτικής, δεν έλαβε καθόλου υπόψη του τις περιπτώσεις πρακτικών και ιδίως ηθικών διλημάτων, στις οποίες πριν καταλήξουμε στο τι θα πράξουμε, επιχειρηματολογούμε συγκρίνοντας και αξιολογώντας τις διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες. Για τέτοιες περιπτώσεις το πείραμα του Λίμπετ δεν φαίνεται να προσφέρει καμία βοήθεια. Άλλωστε, υπάρχουν νευροβιολογικά πειράματα άσχετα με το θέμα. Ακόμα και σε απλές λειτουργίες όπως τη λειτουργία της όρασης, όπου η προσδοκία και εξάντε ετοιμότητα του εγκεφάλου να ταυτοποιήσει το παρατηρούμενο αντικείμενο, ενδέχεται να προηγείται κατά ένα απειροελάχιστο χρονικό διάστημα από τη συνειδητοποίηση της οπτικής παράστασης. Θα έπρεπε άραγε να συμπεράνουμε από αυτό πως η κοινή αντίληψη ότι το φως που εκπέμπεται από ένα παρατηρούμενο αντικείμενο είναι εκείνο που προκαλεί αιτιοδός τη συνειδητή εντύπωσή μας ότι βλέπουμε το συγκεκριμένο αντικείμενο και όχι κάποιο άλλο. Λοιπόν, θα έπρεπε λοιπόν να συναγάγουμε ότι αυτό αποτελεί αυταπάτη. Θα συμφωνήσω λοιπόν με τις κριτικές παρατηρήσεις εναντίον όχι των ευρημάτων του πειράματος του Λίμπετ, αλλά της σκεπτικιστικής ερμηνείας τους, σημειώνοντας παράλληλα ότι η υποστήριξη της ύπαρξης ελευθερίας της βούλησης δεν έχει το νόημα ότι είμαστε σε κάθε πράξη μας απόλυτα ελεύθεροι να την τελέσουμε ή όχι ή να τελέσουμε μια άλλη στη θέση της, ούτε σημαίνει ότι δεν απαντούν και πράξεις που τελούμε μηχανικά ή και εντελώς ασυνείδητα. Σημαίνει μόνο ότι σε κάθε είδος πράξης μπορούμε να αναζητήσουμε λόγους τέλεσής της που θα ήταν εκ των προτέρων ικανοί να μας καθοδηγήσουν ως δρόντες στις πρακτικές επιλογές μας, έστω και αν αυτό δεν συνέβη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και μάλιστα, οι πράξεις εκείνες που μας φαίνεται ότι αποτελούν την αναμφισβήτητα ορθή απόκριση στις προκλήσεις της πραγματικότητας και έτσι τις τελούμε σχεδόν μηχανικά, αποτελούν συχνά την αφετηρία ώστε, αναστοχαζόμενοι ως προς αυτές,
να διαγνώσουμε τις θεμελιώδεις πρακτικές, ιδίως τις ηθικές αρχές που καλούμαστε, αλλά και τίποτα δεν μας εξαναγκάζει να ακολουθήσουμε και σε άλλες λιγότερο προφανείς περιπτώσεις. Αυτό είναι νομίζω ένα εξαιρετικά σημαντικό συμπέρασμα που δεν αφήνει χώρο για τη σκεπτικιστική νευροβιολογική ερμηνεία. Είμαι όμως της γνώμης ότι το ίδιο αυτό συμπέρασμα μας επιτρέπει να προχωρήσουμε και να επιχειρήσουμε ένα παραπέρα βήμα. Πολλοί βιολόγοι, αλλά και εκπρόσωποι της λεγόμενης γνωσιακής επιστήμης, cognitive science, έχουν αρχίσει να κάνουν λόγο για επιστήμη της πρόθεσης, φιλοδοξώντας να διαμορφώσουν μια θεωρία της ανθρώπινης πράξης που να βασίζεται αποκλειστικά σε πορίσματα των φυσικών επιστημών. Απέναντι σε αυτές τις προσπάθειες, θα ήθελα να επιμείνω ότι πέρα από το ζήτημα της ερμηνείας τους, τα ίδια αυτά πειράματα είναι κατά ένα βαθύτερο τρόπο εξαρτημένα από ορισμένες άδειλες φιλοσοφικές παραδοχές. Ήδη, όταν γίνεται λόγος για ετοιμότητα τέλεσης της πράξης ως στοιχείο της πρόθεσης, εισάγεται στη γλώσσα της περιγραφής του νευροεπιστημονικού πειράματος ένας όρος δανεισμένος από το λεξιλόγιο της φιλοσοφίας της πράξης. Το τι σημαίνει τέλεση της πράξης και τι ετοιμότητα προς αυτήν, και βέβαια το ότι είναι ίδια η πρόθεση, είναι αδύνατο να εξηγηθούν αποκλειστικά με βάση την ορολογία που προσυδειάζει στην καταγραφή των ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών στον εγκέφαλο και τη μετάδοση ερεθισμάτων προς το μυϊκό σύστημα. Όπως είναι αδύνατο να σκεφτούμε την πράξη χωρίς αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές μεταβολές, άλλο τόσο είναι αδύνατο να κατανοήσουμε ορθά τη λειτουργία αυτών των ιδίων χωρίς να προϋποθέσουμε τις λεπτές ενοιολογικές διακρίσεις τις οποίες έχει προσφέρει η μακραίωνη ήδη από την εποχή του Αριστοτέλη φιλοσοφική συζήτηση γύρω από τη βούληση και την πρόθεση. Είναι αναγκαίο στις φυσικοεπιστημονικές αναλύσεις μας να υπενιχθούμε εξ αρχής μια σχέση μεταξύ φαινομένων του εγκεφάλου και φαινομένων του νου, θεωρούμενων από κάποια τουλάχιστον σκοπιά ως μεταξύ τους αυτόνομων. Και αυτό είναι ένα κέριο και δυσχερέστατο φιλοσοφικό ζήτημα που πάντως υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της νευροβιολογίας και της γνωσιακής επιστήμης. Αν αυτές αγνοήσουν το θεμελιώδες του το ερώτημα, ή αν πιστέψουν ότι είναι μόνοι τους ικανές να το αντιμετωπίσουν, τότε το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να προϋποθέσουν σιωπηρά, δηλαδή αβασάνιστα, ορισμένες διαδεδομένες, αλλά κατά κανόνα υπεραπλουστευμένες απαντήσεις. Όλες αυτές οι ενστάσεις κατά των τάσεων κυριαρχίας των νευροεπιστημών στα ζητήματα της πράξης δεν είναι σήμερα πλέον απλές υποθέσεις. Έχει διευκρινιστεί από την πλευρά της φιλοσοφίας ότι τα συναφή πειράματα ξεκινούν από τη σιωπηρή παραδοχή ότι η πρόθεση προς τέλεσης μιας πράξης είναι ένα σχετικά σύντομο και πάντως επιδεκτικό επακριβούς οριοθέτησης στάδιο της πράξης το οποίο εντάσσεται εύκολα στην όλη αιτιώδη αλυσίδα που απολύγει στις σωματικές κινήσεις και τη μέσω αυτών συγκεκριμένη κάθε φορά μεταβολή της πραγματικότητας. Η πράξη κατακερματίζεται δηλαδή σε επιμέρους διακριτά συμβάντα μεταξύ των οποίων υφίστανται σχέσεις αιτιότητας. Προς αυτό το υπεραπλουστευμένο μοντέλο σημαντικοί σύγχρονοι φιλόσοφοι που επικαλούνται ιδίως τον Βίτκενστάιν αντιπαραθέτουν την εικόνα της πράξης ως μιας εξαιρετικά σύνθετης αλλά ενιαίας και χρονικά συνεχούς διαδικασίας που αρχίζει ιδεοτυπικά από τη συνειδητοποίηση της ύπαρξης ενός πρακτικού προβλήματος για να γίνει σταδιακά στη συνέχεια όλο και σαφέστερη
εμπλέκοντας όλο και εντονότερα το υποκείμενο, έως ότου αυτό αποκτήσει συγκεκριμένη εικόνα του πώς ακριβώς είναι σε θέση και τι λόγους έχει ώστε να ενεργήσει επεμβαίνοντας κατά ορισμένον τρόπο στη ροή των πραγμάτων. Η πρόθεση είναι ένα στοιχείο που με διαφορετική στις διάφορες στιγμές της πυκνότητα εμπλέκεται σε ολόκληρη αυτή τη διαδικασία. Μια τέτοια προσέγγιση φρονώ ότι είναι η μόνη πρόσφορη να μας επιτρέψει να κατανοήσουμε την εξαιρετική λεπτότητα των ζητημάτων που έχει αποκαλύψει η όλη συζήτηση εντός της φιλοσοφίας της πράξης και κατ' επέκταση και εντός της ηθικής φιλοσοφίας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.